κι αν είναι Οκτώβριος, υπάρχει μια τηλεοπτική βόμβα που αναφέρει ότι η Μαρία Κορυφίου θα είναι η νέα συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Γιάκα στο πρωινό. Μάλιστα, χαίρομαι πολύ που με ενημερώνετε πρώτον. Είναι υπέροχη η Μαρία, την εκτιμώ, την αγαπώ, έχει έρθει καλεσμένη στην εκπομπή. Μ' αρέσει πολύ, σαν ιδέα. Πιστεύεις να διάσουν με τον Γιώργο? Δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι σχέση έχει ο Γιώργος με την Μαρία. Τηλεοπτικό διαζύγιο της δούξης νομικού με τον Γιώργο Λιάγκα. Το περίμενες, ήταν κάτι αναμενόμενο γιατί έγινε και πάρα πολύ γρήγορα. Ούτε το περίμενα, ούτε δεν το περίμενα. Όπως εσείς φαντάζομαι ότι δεν το περιμένατε. Έτσι και εγώ αντίστοιχα, δηλαδή ένα πρωί που άκουσα, μάλλον στην αρχή που ακούστηκε ότι δεν πήγε στην εκπομπή, λέω εντάξει κάτι θα έχει η κοπέλα. Δεν πίστεψα ότι δεν θα ήταν. Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά εντάξει παιδιά, πολλές φορές έχουμε δει να ξεκινούν κάποιες συνεργασίες και να μην προχωρούν, οκ. Okay. After Dark για ακόμα μία σεζόν. After Dark για πέμπτη σεζόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχουμε ήδη κάνει κάποια γυρίσματα. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι η χρονιά θα είναι όμορφη. Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός φέτος. Όχι, το έχω πει και το εννοώ. Σαφώς και κοιτάω τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά δεν είμαι από αυτούς που ξυπνάνε 5 ώρα το πρωί και λένε «Αχ, Παναγία μου, να πάρω, ξέρεις να δω». Όχι, ούτε καν. Σαφώς όμως τα νούμερα είναι αυτά τα οποία μας κάνουν να προχωρήσουμε μπροστά.